Ακούσαμε χτες με έκπληξη τις δηλώσεις του Προέδρου του Ομηρίου για την μη λειτουργία των εργαστηρίων. Των εργαστηρίων του Ομηρίου, τα οποία επί πάρα πολλά χρόνια λειτουργούν με εξαιρετικά αποτελέσματα στο πολιτιστικό γίγνεσθε του νησιού μας. Η έκπληξη είναι πολύ μεγάλη, διότι όλα αυτά τα οποία είπε και επέριψε ευθύνες στις αντιπολιτεύσεις που καταψήφισαν την τροποποίηση του καταστατικού της ΔΚΕΧ, δεν βγήκε να τα πει ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί που για αρκετή ώρα συζητήσαμε για την αναγκαιότητα ή μη αυτής της τροποποίησης, αυτών των τροποποιήσεων. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι αυτό το οποίο ζητάμε από το καλοκαίρι είναι τη συγκρότηση του ενιαίου σχεδίου της Δημοτικής Αρχής, της σημερινής Δημοτικής Αρχής, με βάση το οποίο θα λειτουργήσει και θα λειτουργούν οι διάφοροι βραχίονες του Δήμου, που είναι τα νομικά του πρόσωπα και οι διάφοροι οργανισμοί τους οποίους διαθέτει, όπως το Ομήριο, όπως η ΔΚΕΧ, όπως το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως η μονομετοχική, όπως όλοι αυτοί. Και για ποιον λόγο να γίνει αυτό? Διότι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα έχουν τις αρμοδιότητές τους ήδη όπως είχαν διαμορφωθεί το 2010, που τις είχαν κληρονομήσει εντός εισαγωγικών από τους προηγούμενους Δήμους, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί σε 8 διαφορετικούς Δήμους. Αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει επιμέρους τροποποιήσεις, αλλά είναι καιρός τώρα πια να προχωρήσουμε σε μια τακτοποίηση αυτού του παζλ, του μεγάλου παζλ, ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και το κυριότερο να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί, αλλά να επεξασφαλίζεται η καλύτερη συνεργασία. Η πρωτοβουλία για Τυχείο είναι απολύτως σύμφωνη για μεγάλες τροποποιήσεις οπουδήποτε χρειάζεται, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτές όμως δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές από κάθε ένα νομικό πρόσωπο μεμονωμένο, το οποίο θα έρχεται και θα λέει: θέλω αυτές τις 25 αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες ήδη μέχρι τώρα ο Δήμος έχει εμπιστευτεί σε άλλα του νομικά πρόσωπα. Πολλές επίσης θέλω να πω από τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τη ΔΚΕΧ θα ήταν πολύ προς την πολύ θετική κατεύθυνση. Θέλω να κάνω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη μια μνήμα για τις αρμοδιότητες σε ζητήματα τουρισμού. Ο Δήμος πρέπει να έχει πάντα αντιδήμαρχο τουρισμού, πρέπει να έχει τμήμα τουρισμού, αλλά ένα μέρος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων θα μπορούσε να το κάνει η κοινοφελής επιχείρηση, που το κάνει πολύ πιο εύκολα από ότι το τμήμα των προμηθειών του Δήμου. Δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί σε μεγάλες τροποποιήσεις, αλλά όλες αυτές να έρθουν αφού εκτεθούν όλες οι αρμοδιότητες όπως έχει κατανείμει η σημερινή Δημοτική Αρχή, ξαναλέω, και θα είμαστε έτοιμοι να τις σεβαστούμε, προφανώς, έτσι, για το καλό της λειτουργίας όλου του Δήμου, για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και περίεργοι ανταγωνισμοί, οι οποίοι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ στο παρελθόν την λειτουργία του Δήμου. Ας προχωρήσει λοιπόν άμεσα η Δημοτική Αρχή, είτε σε επιμέρους μικρές τροποποιήσεις όπως γίνεται συνέχεια μέχρι σήμερα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει τέτοια τροποποίηση κάθε τόσο των διαφόρων καταστατικών. Είτε στο μεγάλο παζλ, ξαναλέω, ώστε να μπορεί να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Ισχύου πολύ καλύτερα.